Ο πιστολέρο της πλατείας Βάφη κοίταται νεκρό στη μέση του δρόμου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στο σημείο και όλη η γειτονιά έχει σηκωθεί στο πόδι από τους 15 πυροβολισμούς που έπεσαν μεσάνυχτα Σαββάτου σε μια πολυσύχναστη περιοχή στην καρδιά της Αθήνας. Ήταν 12 η ώρα τη νύχτα. Λίγα λεπτά αργότερα καταφτάνει στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το θύμα υπέκυψε σχεδόν ακαριέα, έχοντας δεχθεί 5 σφαίρες σε θώρακα και κεφάλι. Πυροβολισμούς άκουσα και μετά βγήκα έξω. Είδα το παλικάρι πεσμένο εκεί. Μετά ήρθε η αστυνομία, άκουσε το δρόμο. Κοντά στο θύμα που βρέθηκε χωρίς μπλούζα, εντοπίστηκαν ένα κινητό καθώς και το ποσό των 5.000 ευρώ. Το θύμα των Πετραλώνων είναι Τούρκος υπήκοος κουρδικής καταγωγής και έχει ταυτοποιηθεί από τον ανθρωποκτονιών ως ο άνδρας που πυροβόλησε δύο αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίστηκε από τον έναν από τους τραυματίες της πλατείας Βάθη. Μπαμ, άκουσα. Εγώ από εκεί στη στροφή έρχομουν. Και μετά βλέπω δύο άτομα να τρέχουν. Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως η φωνική επίθεση στα Πετράλωνα ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της συμμορίας έλυσαν τις διαφορές τους μετά την διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν περισσότερους από 14 κάλικες καθώς οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Μάλιστα, μερικές από αυτές κατέληξαν πάνω σε οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο. Λίγη ώρα νωρίτερα στη γειτονιά γινόταν πάρτι με πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στα μπαλκόνια τους, ένα από τα οποία κατέληξε και μία από τις σφαίρες και να διασκεδάζουν. Ακόμα πυροβολισμούς και νομίζαμε ότι είναι πυροτεχνήματα από το πάρτι. Και συνεχίζαν οι πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και έχουν πάρει καταθέσεις και από περίοικους, ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.